Είχαμε μία πληροφορία σήμερα από την Κατερίνα Νινιού, τη δημοσιογράφο της εκπομπής, για ένα νησί της απομόνωσης. Ισχύει αυτή η πληροφορία? Το νησί της απομόνωσης νομίζω έχει γίνει στο τουρκικό. Αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς το χρησιμοποιούν. Υπάρχει γενικά στο φορμά του Survivor το λεγόμενο νησί της απομόνωσης. Στο οποίο όμως εκεί, επειδή στην Αμερική δεν ψηφίζει ο κόσμος, ψηφίζουν οι παίκτες. Κάποιοι παίκτες οι οποίοι φεύγουν από το παιχνίδι, από την ψηφοφορία, πηγαίνουν εκεί και υπάρχει ένας τρόπος προς το τέλος του παιχνιδιού, ένας από αυτούς ή δύο να καταφέρουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, να εμφανιστούν και πάλι. Αλλά ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ άσχημα. Πολύ χειρότερα από το νησί δηλαδή των υπόλοιπων παικτών. Αλλά αυτό είναι στο αμερικάνικο φορμάτ. Εμείς δεν το έχουμε προβάλει ποτέ, ναι, αυτό. Αλλά δεν έχουμε παίξει αυτό το χαρτί. Αν τώρα βγει, εσύ δεν το γνωρίζεις, αποκλείεται. Όχι, όχι, δεν το γνωρίζω. Σίγουρα δεν το γνωρίζω αυτό. Και η Κατερίνα από πού το ξέρει? Η Κατερίνα ίσως είδανε το τουρκικό, γιατί το άκουσα και εγώ που το λέγανε. Το λέγανε και, και στην Πακοδήμου, νομίζω, το Σαββατοκύριακο υπόθηκε ότι υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Νομίζω έχουν δει το τουρκικό και ίσως προσπαθούν να δουν τι γίνεται εκεί, μήπως γίνει και στο ελληνικό αντίστοιχο, γιατί κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο και εγώ σίγουρα δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, θα έπρεπε να το γνωρίζω.